Λοιπόν, πάμε στο φαράγγι της Σαμαριάς, το οποίο βέβαια έχουμε και χαρακτηριστικό βίντεο από πίσω πλάνα από τον Δημήτρη Πάντο, σκηνοθέτη μας, να μας βάλει στο κλίμα της σύνδεσης. Στο φαράγγι της Σαμαριάς, το οποίο άνοιξε ξανά τις πύλες του, στο σύνολο της διαδρομής και βέβαια με ένα υγειονομικό πρωτόκολλο διαφορετικό σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Και καταλαβαίνουμε το λόγο, καθώς διανύουμε περίοδο πανδημίας. Περισσότερα θα μας πει, και είναι χαρά μας ιδιαίτερα, η κυρία Πολύμνια Σκλαβάκη, διευθύντρια της Διεύθυνσης Δασών Χανίων. Να σας καλησπερίσω, κυρία Σκλαβάκη. Καλησπέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούν και μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα από τα Χανιά, λοιπόν. Βέβαια. Και κατ' επέκταση από τον Εθνικό Δρόμο Σαμαριάς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συζήτηση που θα πραγματοποιήσουμε με αφορμή το άνοιγμα, βέβαια, στο σύνολο της διαδρομής. Σωστά, κυρία Σκλαβάκη. Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φαίνεται και από τα στοιχεία, πολλοίς κόσμος, επισκέπτες στο νησί μας, Έλληνες και ξένοι, περίμεναν το άνοιγμα όλης της διαδρομής από το Ξυλόσκαλο μέχρι την Αγία Ρουμέλη, που έγινε το Σάββατο, και το ενδιαφέρον των επισκεπτών ήταν πολύ μεγάλο. Να πούμε, επειδή το αναφέρατε πριν, να ξεκινήσουμε από αυτό, ότι είναι η δεύτερη χρονιά με πανδημία. Άρα λοιπόν η δεύτερη χρονιά με υγειονομικό πρωτόκολλο. Είναι πολύ σημαντικό ότι και φέτος πέρυσι, πιο αυστηρό σε σχέση, ναι, φέτο, λοιπόν, με πέρυσι. Ισχύουν ό,τι ίσχυαν και πέρυσι, δηλαδή οι αποστάσεις, όλοι οι κανόνες και για τους επισκέπτες και για μας, εννοώ σε σχέση με τις απολυμάνσεις, την ενημέρωση, την τήρηση των αποστάσεων. Όμως φέτο, επιπρόσθετα, προστίθεται και η μάσκα. Οι λόγοι είναι αυτονόητοι, νομίζω. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό ότι πέρυσι υπήρξε υγειονομικό πρωτόκολλο ειδικό για τη Σαμαριά, το οποίο επικαιροποιείται και προσαρμόζεται με τα νέα δεδομένα, τα σημερινά, δηλαδή τα φετινά δεδομένα. Και φυσικά, αν στην πορεία αλλάξει κάτι γενικότερα λόγω της πορείας πανδημίας, προφανώς και το υγειονομικό πρωτόκολλο που αφορά αυτή τη στιγμή τον Εθνικό Δρόμο Σαμαριάς θα προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Υπάρχει λοιπόν ένα αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο. Θα υπάρχει και έλεγχος. Ναι, φυσικά. Υπάρχουν κανόνες και υπάρχει έλεγχος. Το βασικό όμως είναι ο καθένας από εμάς, ο κάθε επισκέπτης δηλαδή, να τηρεί και για δική του προστασία και προστασία του κοινωνικού συνόλου ευρύτερα τον κανονισμό λειτουργίας που διέπει τον Εθνικό Δρόμο Σαμαριάς και συνεπώς και το υγειονομικό πρωτόκολλο. Ξέρετε, γιατί τώρα βέβαια, ναι. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας φύλακας πίσω από τον καθένα για να του λέει πρόσεχε ή δες αυτό. Ακριβώς, είναι αυτή η ατομική ευθύνη, σωστά. Φυσικά, και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πέρυσι που ήταν πράγματι μια πολύ δύσκολη χρονιά, ναι, δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα όσον αφορά συμβάν κορονοϊού στον Εθνικό Δρυμό που να μεταδώσει ή να μεταδοθεί. Υπήρξε μια πολύ καλή πορεία και το ίδιο θεωρούμε και ελπίζουμε. Να κάνω μια παρατήρηση και να σταθούμε, να βάλω στην κουβέντα μας και μια παράμετρο, να αναφερθώ λίγο στις ατομικές συσκευασίες αντισηπτικών διαλυμάτων που πρέπει όλοι να έχουμε στην τσέπη μας, σωστά. Καλό θα είναι να έχει ο καθένας, παρόλο που υπάρχουν και στις εισόδους και στις στάσεις, από μεριάς της δικής μας. Απλά η χρήση των συγκεκριμένων διαλυμάτων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική κατά φυσικά την διάρκεια της πεζοπορίας και της διέλευσης. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορούμε να πετάμε οπουδήποτε αυτά τα μπουκαλάκια. Υπάρχει κίνδυνος. Θα ήθελα να σταθώ γενικότερα και καλά κάνατε και το θίξατε. Μην πάμε να μειώσουμε τη διασπορά και φυσικά να προστατευτούμε και να πάμε να βάλουμε φωτιά. Ειδικά φέτο που θα υπάρχουν και οι μάσκες και αυτά τα εσατομικές συσκευασίες, αλλά γενικότερα. Λέω για άλλη μια φορά, παρόλο που υπάρχουν κάδια απορριμμάτων, καλά θα είναι ο καθένας τα απορρίμματα τα ατομικά, που μια μικρή συσκευασία και πολύ δε μάλλον αυτές τις συσκευασίες που είναι υγειονομικής φύσεως, δηλαδή μάσκα, το αντισηπτικό, το ατομικό κλπ, να το παίρνει μαζί του. Για τον κάθε ένα επισκέπτη είναι το βάρος, είναι σήμαντο. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι ακόμα και τα καλάθια, τα απορρίμματα μαζεύονται, μεταφέρονται
με το ζώο, με ένα μουλάρι στη Σαμαριά, συμπιέζονται σε πρέσα. Και από εκεί, επίσης, για να είναι λιγότερος όγκος, μεταφέρονται στην έξοδο της Αγίας Ρουμέλης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εάν καθένας πριν μαζί του από το μπουκαλάκι το νερό που θα θεωρήσει ότι το έχει για να το γεμίσει την πορεία από τις πηγές, αλλά το φέρει μαζί του, ή οποιαδήποτε άλλη μικρή συσκευασία το παίρνει μαζί του, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι μια μεγάλη προσφορά που νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους τους επισκέπτες, όχι μόνο της Σαμαριάς, αλλά και ευρύτερα, διότι στη Σαμαριά υπάρχει κάποιος που θα τα μαζέψει. Μάλιστα. Σε ένα άλλο χώρο δεν υπάρχει κανείς. Περισσότεροι Έλληνες ή ξένοι επισκέπτονται κάθε χρόνο την Σαμαριά, το Φαράγγι? Αυτό ποικίλει. Πέρυσι μαζέψαμε στοιχεία τέτοια, καταγράψαμε, ναι, και θεωρήσαμε ότι ήταν αρκετοί οι Έλληνες, αλλά αυτό έχει να κάνει, ενώ σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, ήταν η πρώτη χρονιά που πέρασαν οι Έλληνες, παρόλο που ακριβείς καταγραφές των προηγούμενων ετών δεν υπάρχουν, υπάρχουν μόνο εκτιμήσεις. Πέρυσι, επειδή τηρούσαμε κάποια επιπρότητα στα στοιχεία, το οποίο θα προσπαθεί και φέτο θα ισχύει αυτό, σε σχέση με εθνικότητες και Έλληνες ή ξένοι. Το είχαμε δει αυτό, ειδικά την πρώτη περίοδο ήταν συντριπτική η συμμετοχή των Ελλήνων, διότι λόγω της πανδημίας οι Μάλιστα. ξένοι ήταν ελάχιστοι που είχαν έρθει. Να κλείσουμε λίγο, θέλω ένα δικό σας σχόλιο. Πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στο Φαράγγι της Σαμαριάς. Είναι μια υποχρέωση. Υποχρέωση έναντι του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μπήκε σαν όρος στα πλαίσια της ανανέωσης του διπλώματος το 2019. Υποχρέωση απέναντι στην ίδια την κοινωνία και στους συνανθρώπους μας, θα πω εγώ. Θέλω να συνεχίσω γι' αυτό. Σας πρόλαβα, φυσικά, σας πρόλαβα, λοιπόν, είμαι σίγουρος. Με προλάβατε, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Να πω όμως ότι ήταν μια πρόταση της Διεύθυνσης των Χανίων. Βέβαια, βέβαια. Και εκεί ήθελα να καταλήξω. Γι' αυτό λοιπόν, βεβαίως, προς αυτή την κατεύθυνση, μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, διότι υπάρχει στενή συνεργασία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, της Περιφέρειας Κρήτης, της Αντιπεριφέρειας Χανίων, διαφόρων εμπλεκομένων, και θεωρώ ότι θα επιτευχθεί σύντομα, θα ξεκινήσει τουλάχιστον κατά έναν μήνα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή ότι θα υλοποιηθεί αυτό, ώστε και οι άνθρωποι που έχουν κινητικά προβλήματα να μπορούν να επισκεφτούν το Φαράγγι της Σαμαριάς, φυσικά όχι για όλο το μήκος, είναι από την νότια είσοδο. Η υποχρέωση είναι μέχρι το Χριστό, δηλαδή τα 2 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Και βέβαια να σημειώσω εδώ ότι πέρα από τη σημαντικότητα του να περάσει κάποιος το Φαράγγι σε όλη τη διαδρομή, ακόμα και άνθρωποι που δεν μπορούν να το περάσουν όλο, μπορούν να όμως να επισκεφτούν τον Εθνικό Δρυμό από την νότια είσοδο, από την περιοχή της Αγίας Ρουμελής, ναι, να πάνε μέχρι τις πόρτες, μέχρι το Χριστό, όπου μπορεί ο καθένας που είναι βατότερη η διαδρομή, ναι, και η διαδρομή, και να έχουν αυτή τη θετική αίσθηση που θεωρούμε ότι παίρνει κάθε επισκέπτης στον Εθνικό Δρυμό. Μάλιστα. Και παράλληλα, τελειώνοντας, να μου επιτρέψετε, ναι, βέβαια, βέβαια, ότι να βλέπουν οι επισκέπτες, να παρατηρούν. Δεν είναι μόνο μια διαδρομή που τρέχουμε να περάσουμε το Φαράγγι. Η σημαντικότητα του χώρου είναι να δούμε, να παρατηρήσουμε τα φυτά γύρω μας, να δούμε τα χρώματα, τις εναλλαγές που έχει ξεκινώντας από τη βόρεια είσοδο και φτάνοντας στη θάλασσα. Αυτό έχει μια μεγάλη σημαντικότητα και καλό θα είναι όσο μπορούν, όποιοι μπορούν, να πάρουν όσο γίνεται περισσότερες εικόνες, περισσότερες μαγευτικές εικόνες, θα έλεγα, από αυτή την επίσκεψη στον Εθνικό Δρυμό. Μάλιστα. Κυρία Σκλαβάκη, απόλαυση συζήτηση μαζί σας. Μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και ένα ρεπορτάζ εκεί, να σας ακούσουμε έτσι και να μιλήσουμε και να έχουμε και την ευχέρεια του χρόνου. Καλό θα είναι και επί του Εθνικού Δρυμού. Ή τουλάχιστον στο ψηλό σκαλό και μέχρι ένα σημείο. Βέβαια, ή στην Αγία Ρουμέλη και μέχρι ένα σημείο της διαδρομής. Με πολύ μεγάλη μας χαρά. Χαρά και τιμή θα ήταν για μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.